Τώρα σε ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα, μια και τραγουδίστρια, την οποία είδαμε και πρόσφατα στο Jazz The Two of Us, ανήμερα τη γιορτή τη μητέρα, ανακοίνωσε πω περιμένει παιδί. Και αυτή είναι η Μαρία Καρλάκη, με το καλό να πούμε στο κορίτσι. Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα. Καλή παιδιά, εντάξει, είναι ενώ. Κοίτα, δεν μας... θα την πα, αγάπη μου, συγγνώμη. Σε εμά, όχι, καλύτερα είναι αυτά που λες τώρα. Συγγνώμη. Σε εμά το ξεκαθαρίζει και το λέει επίσημα. Και είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι στο πρώτο τρίμηνο τη εγκυμοσύνη τη. Μάλιστα την πετύχαμε έξω από τον γυναικολόγο τη, που δεν τη κρυβόταν το μικρούλι. Δεν ξέρουμε αν είναι κοριτσάκι αγοράκι. Αλλά λέει και κάποια πράγματα που εμένα με προβληματίσαν. Θέλω να τα δούμε και να μου πείτε αν και εσύ σα βγάζει κάποιο προβληματισμό κάποια πράγματα που λέει η Μαρία Καρλάκη. Ωραία. Η αλήθεια είναι πως μετά την εμφάνισή σου και στο Just the Two of Us, λίγο οι φήμες φούντωσαν στο κομμάτι ότι περιμένεις το πρώτο σου παιδάκι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι αυτή και είμαι στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και είναι κάτι που αγαπάω πριν καν έρθει. Το φίλο το ξέρουμε ή ακόμα δεν το έχουμε μάθει? Όχι, σήμερα μου κρυβότανε. Είναι ατίθασο παιδάκι. Γνωρίζουμε πως ο σύζυγος και πατέρας του παιδιού είναι, ζει και συνδραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κοζάνη, σωστά? Δεν είναι σύζυγος. Κάτσε, ήδη αγχώθηκα λίγο. Όχι, δεν είμαστε παντρεμένοι. Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού βρίσκεται και δραστηριοποιείται στην Κοζάνη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν έχουμε παντρευτεί και ούτε σκοπεύω να το κάνω σύντομα. Έχω πένθος λόγω του παππού μου που έχασα πρόσφατα. Και αυτή η σχέση τώρα πώς είναι, Αθήνα, Κοζάνη και τώρα και με το παιδάκι, πώς θα είναι? Ο Θεός ξέρει. Θα δείξει. Πέρασε αρκετό διάστημα στην Αθήνα, ομολογώ. Να είναι καλά, προσπάθησε πάρα πολύ. Κατάφερε κάτι ωραίο τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ο Θεός ξέρει. Πάντως, εγώ το έχω πει και το λέω και θα το ξαναπώ. Δεν έχω κανένα θέμα να κρατήσω ένα παιδί μόνη μου. Ούτως ή άλλως σκόπευα να κάνω μια εγκυμοσύνη μόνη μου. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιους συγγενείς σου να το κατανοήσουν, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να μείνεις κάπου στο οποίο δεν είσαι ευτυχισμένος. Τώρα με τον σύντροφό σου, πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε στους 5 μήνες. Πέντε? Ναι. Οπότε πολύ σύντομα έγινε και το κομμάτι του παιδιού. Ναι, ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Έγινε από αγάπη και από έρωτα και νομίζω ότι το χαιρόμαστε και οι δύο. Κρύο ντους μας έκανε. Αρχικά, γερό και καλό, του είχαν πάρα πολύ καλό παιδί η Μαρία και έχει πολύ αγάπη μέσα της και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει εξαιρετική μανούλα. Όμως, δεν κατάλαβα, λέει ο βιολογικός πατέρας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει και δεν είναι μαζί, αλλά μετά λέει είναι άλλος ο πατέρας του παιδιού και άλλος ο σύντροφός της. Ο ίδιος είναι. Εγώ πραγματικά την πήρα ένα τηλέφωνο. Δεν θέλησε να μου πει κάτι παραπάνω. Δηλαδή και δεν μπορείς και εσύ να ρωτήσεις. Είναι πάρα πολύ αδιάκριτο αν με ρωτάτε. Ναι, αλλά γιατί λέει δεν θα είχα πρόβλημα να μεγαλώσω ένα παιδί μόνο? Ναι, και εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ και εγώ προβληματίστηκα από την πρώτη της ανάρτηση που έχει πάει ουσιαστικά στη Ρώμη και λέει σήμερα λοιπόν αποφάσισα να είμαι χαρούμενη γι' αυτό και έκανα ένα ταξίδι για μένα και μόνο για μένα. Εκεί ξεκινάω δηλαδή. Με εντυπωσίασε λιγάκι. Άρα, Ελένα, ξέρω τι έχει συμβεί. Να πω κάτι πάντως. Δυστυχώς. Γενικό είναι αυτό, δεν είναι για τη Μαρία. Γιατί όχι, προς το δεν ξέρουμε και να είναι υπάρχουν, μαζί. Και δεν ξέρω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι λίγο καιρό μαζί. Όταν η γυναίκα μένει έγκυος, ο άντρας μπορεί να τρομάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θέλω να το σχολιάσω. Γίνεται. Και εξαφανίζεται. Το σώμα κάθε γυναίκας είναι δικό της, οπότε εκείνη παίρνει την απόφαση. Που εγώ το θεωρώ τρομερά ανήθικο άλλος να σηκωθεί και να φύγει. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά το λέω. Όμως, μερικές γυναίκες έχουν το θάρρος και τη δύναμη, αυτό θέλω να πω, να μεγαλώσουν το παιδί μόνοι. Εγώ λέω μπράβο σε αυτές τις γυναίκες. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Έχω τρομερό φόβο και ανασφάλεια να φέρω ένα παιδί. Έχει να κάνει και με τους γονείς. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να μεγαλώνω ένα παιδί με τους γονείς μου. Παρόλο που έχω καλή σχέση με τους γονείς μου, δεν θα ήθελα όμως αυτό, επειδή είναι πολύ καταπιεστική. Δεν θα το έκανα ποτέ με τη βοήθεια των γονιών μου. Άρα, εγώ θέλω να κάνω ένα παιδί για να, να είμαι με τον σύντροφό μου. Αλλιώς δεν θέλω καμία ανάμειξη. Ναι, καταλαβες. Ναι, αλλά ο καθένας άλλο το φέρνει. Είσαι κάθετη. Όχι, είμαι. Για μένα. Γιατί δεν έχω αυτή τη δύναμη. Η Μαρία μπορεί να είναι πιο δυνατό παιδί από μένα και μόνο θα μπορεί να τα καταφέρει. Να σου πω και κάτι. Και πολλές γυναίκες είναι έτσι. Ναι, και να σου πω και κάτι. Το είχε πει πολύ πριν μείνει έγκυος, σε συνέντευξή της πέρσι, αν δεν απατώμε, είχε πει ότι θα ήθελα να κάνω, αν ο Θεός δεν μου τα φέρει. Ελένα. Και δεν υπάρχει ένας σύντροφος, ναι. Εγώ είδα τη Μαρία, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20. Πολύ προβληματισμένη στις δηλώσεις της, με μία συστολή και λίγο να τα έχει μπερδεμένα στο όμορφο μυαλουδάκι της. Επειδή λοιπόν, μαράκι μου, οι επόμενοι 6 μήνες θα είναι οι πιο όμορφοι της ζωής σου,
Θέλω να σε βλέπω να χαμογελάς όπως σε βλέπω να χαμογελάς όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη, ναι, αλλά μέσα σου. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη. Παιδιά. Ναι, ναι, βρε Στέφανε, παιδιά. Εντάξει, δύσκολοι μήνες, όμορφοι μήνες είναι. Κάτι ήθελα να σας πει ο Στέφανος, δεν τον αφήσει. Έλα, Στέφανε, μου πες. Θεωρώ λοιπόν ότι με το χαμόγελο στα χείλη, όπως τόσα χρόνια έχει περάσει πολλές δυσκολίες. Ήταν άντρας στη ζωή της. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταφέρει μόνη της. Και επειδή ακούει αυτό το παιδάκι που είναι εκεί, με το χαμόγελο θα έρθει στον κόσμο και θα αλλάξει όλη η ζωή της προς το καλύτερο. Στο Dream Show την πρώτο συναντήσαμε. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλό παιδί, καλό παιδί. Καιρό και καλό τείχο. Και όλα θα πάνε τέλεια. Πάμε στα διαφημισούλες και σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε παρέα. Πάμε.